Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Καλημέρα σας από το Ηράκλειο και τον 984. Καλημέρα κυρία Σκυράκη, καλημέρα σε όλους. Μιλάτε μου λίγο πιο δυνατά, βρείτε ένα τρόπο, γιατί δεν σας ακούω κύριε Βιαννιτάκη, και αν δεν σας ακούω εγώ μέσα από το στούντιο, φαντάζομαι και οι άνθρωποι που είναι εκεί απ' έξω με πόση δυσκολία θα σας ακούν. Ακριβώς. Εντάξει. Ζητώ συγγνώμη. Για πείτε μας την Παρασκευή, τι έγινε, τι αποφασίσατε, ποια είναι η ανησυχία σας, η μεγάλη. Λοιπόν, να πούμε ότι ως Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας αναλάβαμε την πρωτοβουλία για να καλέσουμε αυτή την έκτακτη σύσκεψη, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που δεν πλήττει μόνο την περιοχή της Ιεράπετρας όσον αφορά την αγροτική παραγωγή, αλλά πλήττει σε ευρύτερο επίπεδο όλο το νομό Λασιθίου, γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον και οι υποδομές για την αποταμίευση νερού είναι πολύ σημαντικές, αλλά κυρίως εκεί που εστιάζουμε είναι το θέμα των αντιπλημμυρικών, πραγματικά που είχε ένα πολύ μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή της Γραλιγιάς, και αυτό είναι ο κύριος και βασικός λόγος που έχει πυροδοτήσει όλη αυτή την οργή. Μην ξεχνάμε ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι πολύ συχνότερα από ό,τι στο παρελθόν, και αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχει σχεδιαστεί πριν 30-40 χρόνια, έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχουν οριμάσει μελέτες, εντάχθηκαν μέσα στο Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, και ξαφνικά εντελώς τυχαία, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, εντελώς τυχαία απλά μάθαμε ότι θα απενταχθούν. Αυτό είναι στενάχωρο, γιατί πραγματικά μέχρι και χθες, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, εμείς στην περιοχή μας ήμασταν έτοιμοι να ετοιμάσουμε την κορδέλα για να ξεκινήσουν τα έργα, ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση είχε ήδη αποφασίσει την απένταξη των έργων. Mm. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι από πολλές πλευρές το όλο γεγονός, και η κοροϊδία την οποία αισθάνονται όλοι οι κάτοικοι εδώ, αλλά και αν δείτε σε όλα τα δελτία τύπου το τελευταίο 4-5 μήνες του Υπουργείου του ΙΠΕΧΟΔΑ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αυτό το έργο παρουσιαζόταν ως ένα από τα βασικά έργα σε επίπεδο Ελλάδας, και διαφημιζόταν και παρουσιαζόταν στο βασικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, και από ό,τι έχουμε συμπεραίνει όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι απλά θέλαν να ρίξουν τάχτη στα μάτια για να περάσουν οι εκλογές. Τόσο απλά, και δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή εκτιμούμε εμείς ότι είναι η αλήθεια. Mm. Γύρονται για εσάς και νομικά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών? Προφανώς, όταν σας λέω ότι είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία είναι στο μάτι του κυκλώνα σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων, και η οποία είναι δίπλα ακριβώς στο φράγμα, καταλαβαίνετε ότι αν απευχόμαστε όλοι να γίνει κάτι, αλλά δυστυχώς η συνθήκη και η κλιματική αλλαγή είναι τέτοια που είναι αρκετά πιθανό να συμβεί κάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι καθαρά θέμα της πολιτείας να διαφυλάξει την ασφάλεια των πολιτών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς έχουμε την πρόθεση να κινηθούμε και νομικά στο κομμάτι αυτό. Καλά, ένα θέμα με τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία έχει περάσει και στην Βουλή, αντιπλημμυρική θωράκιση της Κρήτης, αν και εσείς έχετε ζητήσει την βοήθεια και τη συνδρομή όλων των βουλευτών. Εγώ το τελευταίο που είχα δει είναι με το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Κρήτης από τον τομεάρχη υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μαμουλάκη, και την ερώτηση που είχε καταθέσει προς τους υπουργούς περιβάλλοντος, υποδομών, κλιματικής κρίσης, με την συνυπογραφή ακόμα 15 βουλευτών. Αλλά τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω από τη δική σας την πλευρά, εσείς απευθύνεστε στο σύνολο των βουλευτών και τους λέτε ότι εδώ θα πρέπει να πάρουν πραγματικά θέση. Όταν μιλάμε για τους βουλευτές στους οποίους απευθύνεστε, μόνο του Λασιθίου ή όλης της Κρήτης, κύριε Βιαννιτάκη? Όχι, να σας ενημερώσω καταρχήν ότι η απόφαση που πήρε η Επιτροπή, η απόφαση που πήρε η σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, ήταν ότι θα ορίστηκε μία ολιγομελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από την τοπική αυτοδιοίκηση και τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι ενήμερος για αυτή την εξέλιξη.
και από τον Αγροτικό Σύλλογο και από το ΕΒΙ Ράπετρας. Αυτή είναι μια ολιγομελής επιτροπή η οποία θα κινήσει όλες τις διαδικασίες, όλες τις συναντήσεις και όλα όσα πρέπει να γίνουν και σε επόμενο χρόνο ενδεχομένως σε μια δυναμική κινητοποίηση και εάν δεν εισακουστεί το αίτημά μας. Οι βουλευτές έχουν ενημερωθεί και το σύνολο των βουλευτών της Κρήτης και αναμένουμε και από αυτούς καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε. Να ξεκαθαρίσει γιατί δεν υπάρχει ακόμα πουθενά επίσημο έγγραφο της απένταξης. Να πούμε. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν έχει εκδοθεί απόφαση απένταξης και σύμφωνα με πληροφορίες μας αυτό είναι η εισήγηση της ελληνικής πλευράς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε όταν θα συνεδριάσει αρχές του Δεκέμβρη για να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά αν το απεντάξει ή όχι. Μαζί και πολλά άλλα έργα βέβαια, δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο. Απλά είναι ακόμα διαδικαστικό το ζήτημα το οποίο εμείς θέλουμε να προλάβουμε έστω και την τελευταία στιγμή καταστάσεις αναδεικνύοντας βέβαια και τις ευθύνες που έχουν όλοι. Άρα σε αυτό το πλαίσιο ζητάμε γιατί έχουμε ζητήσει τη βοήθεια των βουλευτών του συνόλου της Κρήτης. Τώρα θεωρώ ότι όσοι ανταποκριθούν θα ενημερωθούμε όλοι. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, το καλοκαίρι το οποίο συνεχίζεται προς το τέλος του Οκτώβρη, το νερό που δεν έρχεται, πόσο πίσω πάνε τα πράγματα στην παραγωγή, κύριε Βιεντάκη? Κοιτάξτε, όχι, το κομμάτι αυτό για τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μας επηρεάζει. Προφανώς μας προβληματίζει γιατί ακόμα δεν έχει βρέξει. Ο αποταμιευτήρας που έχουμε, το φράγμα των Πραμιανών, αυτή τη στιγμή χωρητικότητα του η διαθεσιμότητα σε νερό έχει πέσει κάτω από τα 10 εκατομμύρια κυβικά και καταλαβαίνετε επειδή έχουμε ζήσει και στο παρελθόν αντίστοιχες καταστάσεις το 2016 για παράδειγμα ήταν η χειρότερη χρονιά με την λειψίδρια από τώρα που βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν βροχές μέχρι στιγμής έχει αρχίσει και μας προβληματίζει και μας ανησυχεί. Δεν έχει επηρεάσει ακόμα την παραγωγή, αλλά σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να το παρακολουθούμε. Το οξύμορο βέβαια σε όλο αυτό, και αν μου επιτρέπετε, είναι ότι συζητάμε για μια κλιματική αλλαγή, συζητάμε για λειψιδρία, συζητάμε την ίδια στιγμή για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και όλο αυτό είναι παράγοντες που πρέπει να μπουν σε μια εξίσωση. Σε μια εξίσωση η οποία να μετατρέψουμε το πρόβλημα που προκύπτει όποτε προκύπτει, πρέπει να το μετατρέψουμε σε μια ευκαιρία. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Κρήτης, η ποσότητα σε αιτήσια βάση νερού που πέφτει είναι περίπου στα 2 δισεκατομμύρια κυβικά στην Κρήτη και εμείς έχουμε τα φράγματα συνολικά στην Κρήτη δεν ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια κυβικά. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε αποδεικνύει ότι είμαστε όντως σε ένα ευλογημένο τόπο, αλλά αυτά τα νούμερα αναδεικνύουν και το πόσο ανεπαρκής είναι η διαχείρισή μας στο σύνολο και της κυβέρνησης εννοείται, στο σύνολο όλο αυτού του θέματος. Το νερό υπάρχει στην Κρήτη, δεν μπορούμε ούτε να το αποθηκεύσουμε ούτε να το διαχειριστούμε ως τάφο. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το συμπέρασμα από αυτή την ιστορία. Με δύο κουβέντες. Και δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα περισσότερο, ότι δεν μπορούμε πραγματικά να διαχειριστούμε αυτά τα οποία έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιεννιτάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.